Κύριε Τζέλιο, σε καμιά περίπτωση δεν θα έκανα πίσω και δεν θα ήμουν ξανά υποψήφιος. Ναι. Μόνο για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο υγείας. Mm-hmm. Εγώ ανέλαβα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας την πρωτοχρονιά του 2022. Ναι. Πριν ένα χρόνο δηλαδή και 8 μήνες. Mm-hmm. Και έκτοτε νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα και έχουμε δρομολογηθεί άλλα τόσα, τα οποία είμαι υποχρεωμένος να φέρω σε πέρας και να προσπαθήσω να παραδώσω στους δραμηνούς όσο πιο σύντομα γίνεται και καλύτερο βέβαια τρόπο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, γιατί εμένα μ' αρέσει να λέω και τα καλά, μ' αρέσει να κάνω και να ασκώ και κριτική και έλεγχο προς την εξουσία και για τα άσχημα. Η αλήθεια είναι ότι επί της διοικήσεως του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου μπορούμε να πούμε ότι η περιφέρεια δεν έχει να προσάψει τι. Παλιότερα θυμάμαι, έλεγε ας πούμε, ήταν ο Περιφερειάρχης από την Κομωτινή και έλεγαν «Ωχ, τώρα την Κομωτινή θα κοιτάξει, τώρα θα κοιτάξει» και γίνανε και κάτι τέτοια περίεργα κι αυτά. Ενώ με τη διοίκηση του Μέτιου μπορούμε να πούμε ότι ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας, ό,τι ήταν να γίνει στον κάθε νομό, πιστεύω ότι έχει πάει καλά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ για τη Δράμα που είμαι υπεύθυνος, να σας πω ότι στο νοσοκομείο της Δράμας αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη δύο εργολαβίες της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η μία που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών χώρων, έχει μπει κέλυφο στο κτίριο, έχουν αλλάξει τα κουφώματα, έχει στεγανοποιηθεί η οροφή. Μέσα εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το έργο υγειονομικής αναβάθμισης. Τα πατώματα έχουν ξυλωθεί από τις περισσότερες κλινικές. Ήμουν προχθές στην παιδιατρική για κάποιο λόγο και είδαμε χαρά ότι είναι πλέον το πάτωμα ένα αντιμικροβιακό πάτωμα νέου τύπου, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Αλλά έχει γίνει ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός καινούριος. Έχουμε πάρει με χρήματα της περιφέρειας μαγνητικό τομογράφο που δεν είχαμε στο νοσοκομείο μας, 1.200.000 ευρώ, και συνολικά γύρω στα 20 εκατομμύρια αυτά τα χρόνια της διοίκησης Μέτιου έχουν πέσει στο νοσοκομείο μόνο της Δράμας. Από εκεί πέρα, σε εξέλιξη είναι το έργο της ανακατασκευής του κυκλικού κόμβου της Softex, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Η ασφαλτόστρωση ενός δρόμου που είναι στο ορεινό δίκτυο και αφορά τα χωριά Μικρομιλιά από και όλη την ευρύτερη περιοχή που είχαν 40 χρόνια να συντηρηθούν, να πέσει ένα καρφί που λέμε. Και αυτό είναι ένα έργο που το θέλανε και οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά το θέλουμε και εμείς ως διοίκηση, γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη του ορεινού όγκου, θα πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένο και ένα καλό αξιοπρεπές δίκτυο. Και μιλάμε για μια ασφαλτόστρωση με νέου τύπου ασφαλτοτάπητα, με διαγράμμιση, με στιθέα, με πινακίδες. Το ίδιο γίνεται και από τον Βόλακα προς τους ποταμούς, το ίδιο γίνεται και από την Προσοτσάνη προς τον Ευρωκόπη, το ίδιο έγινε από τη Δράμα προς το Σιδηρόνερο και τη Σκαλωτή, το ίδιο γίνεται και από την Πλατανιά προς το Παρανέστη και τα όρια των νομών Δράμας Ξάνθης, όσον αφορά αυτό τις συντηρήσεις και ασφαλτοστρώσεις και τις βελτιώσεις των οδικών δικτύων μας, του επαρχιακού και του εθνικού. Και από εκεί και πέρα, ο κυκλικός κόμβος της Softex που είναι σε εξέλιξη, για μας είναι ένα έργο και οδικής ασφάλειας, ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων, γρηγορότερης διέλευσης των οχημάτων, αλλά και αισθητικής αναβάθμισης, γιατί θα έχουμε μια ωραία είσοδο από τη Θεσσαλονίκη και στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον που μας αφορά νιώθουμε ότι κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο κάναμε και με τον κυκλικό κόμβο στο ύψος του Ξηροποτάμου, στην είσοδο από την Βουλγαρία, από την Ευρώπη ουσιαστικά. Και έχουμε δρομολογήσει, έχει γίνει μελέτη και είναι η υποδημοπράτηση και το υπόλοιπο 1,5 χιλιόμετρο που δεν ήταν τόσο καλή εικόνα και θα γίνει και εκείνο ένα ολοκληρωμένο πλέον έργο. Από εκεί και πέρα για τον πρωτογενή τομέα να πω ότι είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός του χυμάρου του Δοξάτου στο ύψος της Μαυρολέτσης, του Νεροφράκη και του Φωτολίβους, ένα έργο πνοής για τους αγρότες μας, αλλά και στους κτηνοτρόφους θα πω ότι έχουμε σε εξέλιξη το έργο της κατασκευής ομβροπλατιών, ομβροδεξαμενών και ποτιστρών σε 5 σημεία του νομού Δράμας, ένα για κάθε δήμο, εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Στον Βόλακα, όσον αφορά το Δήμο Νευροκοπίου, στη Μικρόπολη, το Δήμο Προσοτσάνη, στον Ξηροπόταμο, το Δήμο Δράμας, στην Περιστεριά, στο Δήμο Δοξάτου και στον Νικηφόρο, στο Δήμο Παρανεστίου. Άρα και στον πρωτογενή τομέα, που για μας είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή. Και βέβαια και ο αναδασμός του Δοξάτου, που είναι στη φάση του ξεκινήματος. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπράτησης και είμαστε στο ξεκίνημα. Μάλιστα.